Τούρκος πρόεδρος απασφάλισε κατά της Δύσης και του Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί ανοιχτά για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είπε διεξαπλητικά πως η υπομονή του εξαντλείται, χρησιμοποιώντας μάλιστα ειρωνικά μια φράση που είχε υποθεί το 2017 για το Κυπριακό. Όσοι διατηρούν αυταπάτες κατά την εκφρασή του θα ξυπνήσουν σύντομα από το όνειρο. Ülkemiz topraklarını da içeren vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar. Sahip oldukları teknolojik üstünlüğe ve uyguladıkları ahlaksız zorbalığa rağmen daha Filistin'in masum çocuklarıyla, kadınlarıyla ve yaşlılarıyla baş edemeyenlerin bu ham hayalden uyanacakları günler yakındır. Σχολιάζοντας πλαγίως την καταπληκτική έκθεση της Κομισιόν για την ενταξιακή πορεία, ο Ερντογάν απέδωσε μέσως ευθύνες σε Κύπρο και Ελλάδα. Μίλησε για στρατηγική τύφλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εικάζει πως στο τέλος θα παρακαλεί την Τουρκία. Avrupa Birliği ile ilişkilerde mesafe kat edemememizin sebebi birlik üyesi kimi ülkelerin Türkiye'ye karşı aleni husumet içeren tavırlarıdır. Umudunu giderek yitiren Avrupa Birliği Türkiye'nin kapısını çok çalacaktır. Αναφερόμενος αυτή τη φορά στο ΠΚΚ και τους γκουλενιστές, επανέφερε άλλη μια γνώριμη σε εμάς φράση που είχε καιρό να υποθεί. Sınırlarımız ötesinde de bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla her an enselerindeyiz. Ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε σε τελετή για τα 85 χρόνια από το θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ. Εκδηλώσεις έγιναν και στα κατεχόμενα, ενώ στη Θεσσαλονίκη, όπως κάθε χρόνο, πλήθος Τούρκων συγκεντρώθηκε έξω από το σπίτι του Ατατούρκ, το οποίο πλέον έχει μετατραπεί σε μουσείο.